μιλήσαμε για ένα σπουδαίο θέμα για την εξέλιξη, πάνω στην εξέλιξη του ανθρώπου. Και είναι τα όντα, μιλήσαμε γενικά θα σας τα πω, γιατί αυτά είναι μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Αλλά γενικά θα σας πω ότι μιλήσαμε. Τι μιλήσαμε, κυρία, για ευκαιρία και η κυρία Γεωργία, αν θυμίστε κάτι. Καλημέρα. Χτες μας μιλήσατε για την έννοια του μητροφόρου, τη σχέση μητέρας-μήτρας. Αναλύσατε αυτή την έννοια και μετά μας είπατε και για την σύνδεση του κερασπόρου με το θείο, ότι έχει διαφορετική σύνδεση. Αλλά σταθούμε στο θετικό, στο μητροφόρο, και γιατί οι μητροπολίτες φοράνε την μήτρα, πώς προήλθε, γιατί βασικά έλκουμε την καταγωγή μας από την Παναγία, την μητέρα, που κυοφόρησε τον Χριστό. Τον Ιησού. Τον Ιησού, ναι, συγγνώμη. Χριστός είναι χρησμένος, είναι ιδιότητα. Είναι ιδιότητα, ο Ιησούς είναι το όνομα, είναι η οντότητα. Ή και Χασουά, αν θέλουμε εβραϊκά. Ναι, συνεχίστε. Άρα λοιπόν, ας μείνουμε να πάρουμε αυτή την έννοια της μητροφορίας. Μητροφόρος. Θυμάστε στην αρχαία σκέψη, η μητέρα όλων ήταν η Δήμητρα. Δήμητρα, δηλαδή η μητέρα του Διός. Η μητέρα του Διός, η Δήμητρα. Και σε μας, στην ποιότητα του ανθρώπου, η Δήμητρα, αν δούμε το Πάνθεον το αρχαίο, θα δούμε τη Δήμητρα. Θα δούμε Δήμητρα, μητέρα Διός, μήτρα. Και θα δούμε τους ανθρώπους γενικότερα, που τους οποίους ονομάζαμε την ποιότητα, δηλαδή της οντότητας, είναι η μητροφόρος. Έτσι δεν είπαμε, η μητροφόρος. Ναι. Και υπάρχει και άλλη ποιότητα του ανθρώπου που είναι η σπερματοφόρος. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσει να αναπτυχθεί μία οντότητα, θα δούμε και όπως βλέπουμε πραγματικά μέσα στο αυτό, στη λειτουργία της πνευματικής εξέλιξης, μιλάμε για τον μητροφόρο, η οντότητα η μητροφόρος, και θα δούμε τον πνευματικό δρόμο στην εξέλιξη. Αν τα ακούσετε πλέον Αγίους στην εξέλιξή τους, θα δείτε ότι πλέον δεν αναγνωρίζεται εύκολα αν είναι άντρας ή γυναίκα. Να πάρουμε τον γέροντα τελευταίο, τον Εφραίμ της Αριζόνα. Αν ακούσετε να μιλάει, είναι αμφίβολο ποιος μιλάει, αν είναι άντρας ή είναι γυναίκα. Αυτό συμβαίνει ακριβώς στην εξέλιξη, ότι δομούνται ακριβώς αυτές οι, θα το λέγαμε, η θηλυκή πλευρά αρχίζει και αυξάνεται στον άντρα, όπως και στη γυναίκα, δεν αυξάνεται η θηλυκή πλευρά, αλλά ανδροποιείται και αυτή κατάλληλα, δηλαδή παίρνει τη δύναμη, την ανδρεία, τη σπερματογόνο από το άρεν. Και αυτό βέβαια έχει πολύ σημαντικά. Η εκκλησία μας, που είναι αρχαία εκκλησία η Ορθόδοξη, τα δίδει αυτά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα, πώς να το πούμε, δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε πλέον, διότι πολλά από αυτά αποτελούν είτε μυστήρια και είναι σε εγκλεισμό μεταξύ των μοναχών, είτε πλέον έχουν χάσει τη σημασία τους, διότι για πολλούς και διαφόρους λόγους να μην τους αναφέρω. Έτσι στην πνευματική μας πορεία εμείς αναφερόμαστε και αναφερθήκαμε χθες για τη μήτρα των επισκόπων. Η ουσιαστική μήτρα και η αληθινή μήτρα είναι αυτή που μπορεί και αναγεννά. Έτσι. Λοιπόν, οι γυναίκες είναι πολύ εξελιχτικά όντα σε σχέση με τον άντρα. Είναι πολύ εξελιγμένα. Φέρουν τη μήτρα.
αλλά η μήτρα αυτή που μπορεί και γεννά, όταν λειτουργήσει και σαν άντρα, λειτουργεί σαν άντρα. Και τι είναι η μήτρα? Είναι η κατάσταση των ιδεών. Είναι αυτή η θηλυκότητα που γεννά, που αναγεννά τον άνθρωπο. Και ουσιαστικά μιλάμε για την αναγέννηση. Έτσι ένας επίσκοπος λογικά θα έπρεπε να είναι ένας αναγεννημένος άνθρωπος. Δεν θα ψάξουμε τι υπάρχει. Δεν του παρόντος, ούτε μας ενδιαφέρει. Αλλά εμείς που θέλουμε να κάνουμε μια πνευματική πορεία, σιγά σιγά βλέπουμε να αναπτύσσεται μέσα μας αυτή η μητροφορία. Οι γυναίκες, αν και έχουν τη μητρότητα, δεν την έχουν ανεβάσει στο επίπεδο των συνάψεων. Δεν την έχουν ανεβάσει δηλαδή αυτή την καρποφορία στο νου τους, γιατί όλη η ιστορία είναι ο νους. Τι σημαίνει νους? Ναός. Αν δούμε πώς είναι ο ναός, θα δούμε ένας ναός ορθόδοξος και οι άλλοι ναοί κατά το μάλλον ήτον. Θα δούμε ότι είναι ουσιαστικά το σώμα ενός ανθρώπου. Το κεφάλι είναι η ωραία, είναι το ιερό, η ώμη του, το κυρίω σώμα. Και αν δείτε στην η πόρτα, παλαιά λεγόταν εδίον. Εδίον, εδώς, λέγονται, ντροπή. Έτσι, να μην το πούμε στην καθημερινή, αλλά και στην καθημερινή, θα δείτε ότι αυτή η πύλη ουσιαστικά μιλάει για αρχαίγωνο ήχο. Για να δούμε τον αρχαίγωνο ήχο. Έχει το μη, όμικρον, ύψιλον, ι και γιώτα. Το λέω έτσι για ευολογικούς λόγους. Προσέχετε όμως αυτό. Μιλάει για αρχαίγωνο ήχο. Αν κοιτάξουμε, μιλάμε για ήχους, λοιπόν, μιλάμε για αρχαίγωνους ήχους, οι οποίοι ήχοι αυτοί ουσιαστικά δομήσαν τη ζωή. Και γι' αυτό όταν μιλάμε για το αμήν παράδειγμα, πολλοί αναφέρονται στο αμήν ότι είναι το ξεκίνημα της ύπαρξης. Και βλέπετε, αυτό το αμήν υπάρχει παντού. Είτε στους μουσουλμάνους, είτε σε αυτό, είτε όπου και να πας, υπάρχει. Με παραφθορά. Στους βουδιστάς που γνώρισα στην Νότια Αφρική υπήρχε το... Έτσι, στους Ινδοϊστάς παράλληλο. Έτσι, στους μουσουλμάνους στην Ιορδανία ήταν αμήν ξεκάθαρο. Και εμείς το αμήν με διάφορες εκδοχές, με διάφορους τρόπους, είτε, είτε το ψάλουμε, είτε δεν το ψάλουμε κτλ. Με λίγα λόγια θέλω να καταλήξω ότι αυτή η πύλη είναι πάρα πολύ σπουδαία, αρκεί να μην μείνει και αρχίζει και χρησιμοποιηθεί μόνο δια τον έρωτα ή σεξ. Αν χρησιμοποιηθεί μόνο γι' αυτό, τότε μάλλον με τον καιρό υποβαθμίζει την εντοπιότητα του ανθρώπου παρά την ανεβάζει. Αν και εκεί εδρεύουν πολύ δυνατά στοιχεία ανύψωσης, γι' αυτό βλέπετε ότι τη διδασκαλία ένας που γνωρίζει, ένας γέροντας, ένας δάσκαλος, άλλος τους ανεβάζει από πάνω προς τα κάτω και τους ανεβάζει, άλλος από κάτω προς τα πάνω. Είναι ακριβώς τι δεν δουλεύει, τι δουλεύει, ποιο στοιχείο του ενδοκρινικού συστήματος εργάζεται και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα και τελικά ποιο είναι πιο δυνατό. Το πιο δυνατό βέβαια όλων, στους περισσότερους ανθρώπους, είναι η γενετική περιοχή, η οποία βλέπετε ότι καλύπτει συνήθως και την νόηση. Όταν μπλοκάρει κανείς στην ερωτική του περιοχή, έχει μπλοκάρει σταθερά, έχει αλλάξει τη φύση του, γιατί όλα εκεί είναι, όλα εκεί στοχεύουν, ό,τι και να γίνεται εκεί, εκεί δρομολογεί τον εαυτό του και βέβαια έτσι χάνει τον δρόμο του. Λοιπόν, για το θέμα του ναού. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ο πραγματικός ναός του Θεού. Τα εξωτερικά είναι απλώς για να μας προδιαθέτουν να μπούμε στο εσωτερικό. Έτσι λοιπόν, κάποιος, εάν εστιαστεί στην πόρτα της εκκλησίας του, που είναι η βάση, το πρώτο ενεργειακό πεδίο,
αντίληψης, η γενετική περιοχή. Δυνατό, πολύ, πολύ δυνατό. Γι' αυτό και όταν ήμουν δάσκαλος σε ένα σχολείο χρωματοθεραπείας, εκεί βλέπαμε ότι είναι το πολύ δυνατό κόκκινο. Το πολύ δυνατό κόκκινο, γιατί είναι η ζωή, είναι η ένδειξη. Και αν δούμε άνθρωπο να φοράει κόκκινα, αυτά θέλει να ζήσει, θέλει να κάνει, θέλει να ερωτευτεί, θέλει. Υπάρχουν και οι κρυφοί βέβαια που τα φοράνε από μέσα. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνετε, ας μπούμε σε ένα ναό. Με το που μπαίνουμε, αυτή η πύλη ονομάζεται Εδίων. Δηλαδή η πύλη του Άδη βασικά είναι. Όποιος είναι εκτός του ναού του, παλεύει με τους δαίμονες. Αν εισχωρήσουμε βαθύτερα, θα καταλάβουμε ότι δεξιά-αριστερά υπάρχουν αυτά που ανάβουμε κεριά. Αντιπροσωπεύουν τη χώρα του ενστίκτου. Τι καίμε ενστικτοδός κεριά και να καούν όλα αυτά. Εμείς το κάνουμε βέβαια τώρα πλέον, έχουμε χαθεί και το κάνουμε για τον α, β, δ, ε λόγο. Ουσιαστικά βάζουμε τα κεράκια να κάψουμε τα ενεργειακά μας δυναμικά πεδία, τα βάρη μας, ώστε σιγά σιγά ελεύθερα να εισχωρήσουμε μέσα στο ιερότερο, όπως ήταν παλαιότερα, ήταν ο προναός όπου γινόντουσαν όλες αυτές οι δουλειές, και μετά ο κυρίος ναός. Αλλά ο κυρίος ναός, λέει το τυπικό «τα στήρας, τα στήρας», «σοφία πρόσχομεν», τι λέει, τι σημαίνει. Αυτοί που δεν είναι μοιημένοι δεν μπορούν να εισχωρήσουν στα Άγια μέσα, στον κυρίως ναό. Είναι εκτός ναού. Κοιτάξτε, και αυτό που λέμε μοίηση, ο μοιημένος άνθρωπος ποιος είναι? Αυτός που έχει την δυνατότητα να εισχωρήσει, να μπει βαθύτερα στον πνευματικό κόσμο. Να αρχίζει να γνωρίζει, να βιώνει, να ενωράται τον Κύριο. Διαφορετικά είναι ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί όλα αυτά είναι προσωπικές αποφάσεις που είναι εκτός ναού, εκτός του νου, εκτός της χώρας. Βρίσκεται στο ένστικτο και βρίσκεται ακριβώς στη χώρα του Εδίου. Έτσι. Και για άλλους χώρα ντροπής, για άλλους η χώρα των δαιμόνων και ούτε καθεξής. Ο καθένας ονομάζει σύμφωνα με τη φιλοσοφία ή με τον τρόπο που θέλει να σκεφτεί ή τον τρόπο που θέλει να προχωρήσει την πνευματική του αξία. Έτσι λοιπόν, όταν προχωράς και μπαίνεις μέσα στα αγιότερα, τότε αρχίζεις να έχεις κατανοήσει, αρχίζεις να βεβαιώνεις, αρχίζεις να υπάρχεις και αρχίζει η συνομιλία, γιατί πιο βαθιά, ποιος είναι ο στόχος σου εσένα που μπαίνεις στο ιερό ναό σου? Να ανάψεις το μεγάλο πολύφωτο που είναι το κέντρο της καρδιάς σου. Γιατί αν ανάψει αυτό, τότε θα μπορέσεις να δεις το ιερό ναό σου, στο νου σου, και από εκεί και πέρα, μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, στην Αγία Τράπεζα, με άγιες προθέσεις, δεξιά-αριστερά, οι άγιες προθέσεις, να γίνει η μέθεξη εκείνη που να παρουσιάσει τον Άγιο Λόγο. Και ο Άγιος Λόγος παρουσιάζει στην ωραία πύλη. Τι αντιπροσωπεύει εδώ το λαιμό μας, το λόγο μας? Έτσι. Τι αντιπροσωπεύει εμάς? Αυτό που κατεβάσαμε, αυτό που βιώνουμε, αυτό που κατανοούμε. Αλλά πώς? Εμείς είμαστε μέσα, προχωρούμε στα αγιότερα, δεν είναι για τους πολλούς. Κανονικά οι εκκλησίες μέσα στα αγιότερα έχουν 5-10 άτομα. Οι άλλοι στον πρόναο. Δεν είναι μοιημένοι. Δεν είναι πνευματικοί εραστέ, είναι γενικά οραματιστέ, έτσι γενικά. Δεν έχουν αλήθεια, έχουν αληθοφάνεια. Πιστεύουν σε κάτι, ορίζουν και ανάλογα τα οικονομικά τους δρόμενα, λειτουργούν ανάλογα και πράττουν ανάλογα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πως θα μπορέσουμε πραγματικά να εισχωρήσουμε στα αγιότερα. Γιατί ο δρόμος μας είναι καθαρά πνευματικός. Έτσι, δεν είναι, εδώ δεν αρχίζεις να παίζεις, δεν θα αρχίσεις να παίζεις μπαίνοντας στα βαθύτερα, δεν μπορείς να είσαι στα βαθύτερα. Είσαι σε ένα εξωτερικό περιβάλλον, όπου απλά θρησκολύπτεσαι, δεν θρησκεύεσαι. Άλλο το θρησκεύομαι και άλλο είμαι αρπαγμένος θρησκολητικά, και έτσι έχω και λίγο αυτό και λίγο είναι μεταξύ τυρός και αχλαδίου.
Η θρησκεία έχει πολλά επίπεδα. Το κυριότερο επίπεδο του θρησκολύπτεσθε είναι μεταξύ γονάτου και αφαλού. Εκεί δεχόμαστε τα πάντα, λειτουργούνται τα πάντα και είμαστε σε μια ωραιότητα και ωραιοφάνηση. Επί της ουσίας όμως δεν γίνεται εργασία. Δεν γίνεται πνευματική εργασία. Καμία πνευματική εργασία δεν γίνεται. Θα μου πείτε, ναι, αλλά δεν θα πρέπει να... Βεβαίως θα πρέπει, αλλά για να πρέπει και να λάβεις και να λάβεις και το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα πρέπει και εσύ να αρχίσεις σιγά σιγά να δομείς τον εαυτό σου, να κτίζεις τον εαυτό σου στον Θεό. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι πραγματικά θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε σε έναν εξωτερικό ναό, λειτουργούμε σε έναν εξωτερικό ναό ή θέλουμε να εισχωρήσουμε μέσα στον εσωτερικό ναό μας. Αυτό πλέον είναι η προσωπική απόφαση. Γιατί και ο στόχος της ζωής μας ποιος είναι και τι στόχο έχουμε, αλλά και το σπουδαιότερο, πώς μπορούμε σιγά σιγά να πάμε σε αυτά τα ουράνια πεδία. Πώς ο Κύριος μπορεί να μας αγκαλιάσει και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να αγκαλιστούμε από το Θεό. Γιατί ο στόχος είναι να δυναμώσουμε το δυναμικό πεδίο, ώστε αυτό που ονομάζεται ασθένεια να μπορέσει να εξαλειφθεί μέσα από το Άγιο Πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας έχουμε μιλήσει και έχουμε πει κάτι, θα σας πω μάλλον μια μικρή ιστορία που συνέβη στην Ιταλία. Στην Ιταλία λοιπόν ένας ασθενής, 80 χρονών περίπου, είχε COVID και αυτός ο ασθενής για 2 μέρες στο οξυγόνο του ζητήσανε να πληρώσει 500 ευρώ. Ασθενής άρχισε να κλαίει. Και οι γιατροί βέβαια συγκινήθηκαν και είπαν «Μη στεναχωριέσαι, θα τα πληρώσουμε εμείς για σένα». Ο άνθρωπος αυτός είπε τα εξής: «Δεν κλαίω για τα χρήματα γιατί έχω να τα πληρώσω. Αν για 2 μέρες πρέπει να πληρώσω 500 ευρώ για να μπορώ να αναπνέω, σκέπτομαι πόσο χρωστάω στο Θεό για τα 80 χρόνια που μου χάρισε». Έτσι βλέπουμε την αγάπη του Θεού που είναι δωρεά. Εκείνο που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι ο πνευματικός δρόμος δεν είναι μια τυχαία κατάσταση. Ακόμα και αυτό που φαίνεται τυχαίο είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα. Και όπως ξέρετε και όπως για να μην κρυβόμαστε, δεν είναι ένα πέρασμα η ζωή απλό αυτό που είμαστε τώρα. Μάλλον η ζωή μας έχει πολλά περάσματα και ο καθένας μας, όπως έλεγε και ο γέροντας, ένας χτύπησε 99 φορές με μία βαριοπούλα ένα μάρμαρο και αυτό δεν έσπασε. Ήρθε ένας άλλος, χτύπησε 1 φορά και έσπασε και είπανε πω τι δύναμη έχει αυτός. Λάθος, είχε χτυπήσει κάποιος 99 φορές. Έτσι λοιπόν και εμείς προσπαθούμε και προσπαθούμε. Και αν δεν πετύχουμε ή αν δεν τα καταφέρουμε σε αυτό το πέρασμα, ο Κύριος ξέρει, γνωρίζει, διότι εμείς είμαστε πεπερασμένοι, έχουμε τη μικρότητα του χρόνου της ζωής μας, ξέρει να μας δώσει πάλι ευκαιρία. Ξέρει ότι και είναι βέβαιον ότι με τις ευκαιρίες που δίδεται, η ζωή αποκαλύπτεται σιγά σιγά προς το ομορφότερο, το καλύτερο, το δυνατότερο, το ευγενές. Αυτό δηλαδή που αρχίζουμε να συλλέγουμε σαν διαμάντια. Κοιτάξτε τι λέμε, το ομορφότερο. Το ομορφότερο από το όμορφο. Το καλύτερο από το καλό. Αρχίζουν τα διαμάντια να έρχονται σε μας σιγά σιγά. Στόχος, ο Κύριος λέει η ένωση με το Θεό. Βέβαια αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή η σκέψη μας, η δυναμική της σκέψης μας είναι σχετική, γιατί γνωρίζουμε ένα μέρος, ένα κομμάτι. Περισσότερα γνωρίζουμε, αλλά δεν είναι επί της παρούσης, δεν είναι για όλους αν θέλετε, γιατί ο καθένας μας σιγά σιγά πρέπει να αναπτυχθεί. Όμως έχουμε ένα προσόν
σε αυτή την κοσμική περίοδο, ένα τεράστιο προσόν, είναι ότι ο Κύριος επιζητά από τον άνθρωπο την αύξησή του την πνευματική. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στην πορεία μας και στην εξέλιξή μας θα κατανοήσουμε πράγματα όλο και περισσότερο. Είναι τεράστιο το ταξίδι που κάνουμε και δεν είναι ένα ταξίδι ενός σταθμού, όπως είναι ένα πέρασμα. Γεννήθηκες, κατέβηκες από το σταθμό δηλαδή και πέρασαν κάποια χρόνια, περιπλανήθηκες στην πόλη γιατί ήθελες να ψωνίσεις και ξαναμπήκες στο τρένο και κατέβηκες σε ένα άλλο σταθμό. Άρα λοιπόν στα περάσματα αυτά κάτι βιώνεις, κάτι βεβαιώνεις, κάτι σε αναπτύσσει. Και βέβαια θα έχουν και την δύσκολη πορεία. Τη δύσκολη πορεία, όπως αυτό που προείπαμε, ότι για να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων, χρειάζεσαι να έχεις καθαρίσει. Να έχει, το Ευαγγέλιο αναφέρει και γενικά η Εκκλησία αναφέρει να είσαι σε παρθενία. Η παρθενία βέβαια, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι κατάσταση σώματος, είναι κατάσταση ψυχής. Αναπτυσσόμενος ο άνθρωπος αρχίζει να βιώνει την καθαρότητα και δια του Ιησού Χριστού και της χάριτος, με τη χάρη του Κυρίου, γιατί δεν μπορούμε οι άνθρωποι εμείς να καθαρίσουμε τα πάντα, μπορούμε να δοθούμε στην... Δηλαδή για να φτάσουμε Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ένας παίρνει το αυτοκίνητό του και θα φτάσει σε 10 ώρες. Ένας άλλος αρχίζει και περπατάει και θα φτάσει σε 50 μέρες. Ένας άλλος παίρνει τα βουνά και θα φτάσει σε 5.000 χρόνια. Ένας άλλος παίρνει το αεροπλάνο και φτάνει σε 2 ώρες. Ο καθένας είναι με τη συνείδηση που έχει ταξιδεύει στο πνευματικό μονοπάτι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται όμως για όλους να επιλέξουν το δρόμο. Πρέπει να κάνεις επιλογή. Πρέπει να κάνεις επιλογή. Και στην επιλογή σου αυτή πρέπει να κάνεις αποδοχή ότι θέλεις να το κάνεις. Βλέπετε, έχουμε το απόλυτο, σε εισαγωγικά πάντα, την απόλυτη ελευθερία. Είναι η ελευθερία της ποιότητας, της οντότητας που βρίσκεται σε δοκιμασία. Είναι σαν να παίζουμε σκάκι και εμείς είμαστε τα πιόνια και πρέπει να είμαστε πάνω στο σκάκι, να παίζουμε σωστά, να μην μας πετάξει κάποιος έξω από το σκάκι. Άρα πρέπει να μάθουμε. Άρα πρέπει να βιώσουμε. Άρα πρέπει να βεβαιώσουμε τα πράγματα. Και όπως λέμε, η ζωή δεν είναι τυχαία. Δεν αφινόμαστε. Πρέπει να αρχίζουμε να λειτουργούμε. Η βάση όλων αυτών των, για να δομήσουμε τη μη τυχαιότητα, που σιγά σιγά θα συγκλίνει η μη τυχαιότητα ή το τυχαίο θα αρχίζει να συγκλίνει στον οραματισμό μας, που αυτός πλέον δεν είναι τυχαίος, αλλά είναι ο οραματισμός μας, είναι ο στόχος μας, είναι αυτό που θα θέλαμε γενικά. Αυτό γίνεται με βάση, παρατηρήστε όλο τον κόσμο, όλη την γη γενικότερα, αυτό ο τρόπος που ονομάζεται προσευχή. Με άλλα λόγια, επικοινωνία. Αν δεν επικοινωνήσω, βλέπετε, λέτε βίωσα, λαμβάνω, καλυτερεύω. Τι είναι αυτά μέσα? Μέσα από την ενδοεπικοινωνία. Πηγαίνετε σε μια εκκλησία, μείνετε μέσα χωρίς να κάνετε τίποτα. Δεν θα συμβούν πράγματα. Δεν θα συμβεί αυτή η πολυπόθετη αλλαγή. Αν θα συμβεί γιατί κάποιος θα σας χαρίσει μέσα από τη δική του αλλαγή δύναμη και ενέργεια, ώστε να μπορέσετε και εσείς να αρχίσετε να προχωρήσετε. Γιατί και οι Άγιοι και οι σοφοί άνθρωποι και αυτοί που μπορούν, τι κάνουν? Δίνουν κομμάτι του εαυτού τους. Γι' αυτό έλεγε ο πατέρας και Άγιος Ιλουανός σήμερα, βρισκόμενος στην Αγγλία, στο Έσεξ, έλεγε ότι ξέρετε, το να προσεύχεσαι για τους άλλους είναι σαν να ανοίγεις τις φλέβες σου και δίνεις το σου, σαν να κάνεις μετάγηση. Θα μου πείτε, υπάρχει αυτό? Βεβαίως, το έχετε βιώσει. Προσεύχεστε για κάποιον, σηκώνεται βάρος μέσα σου, μαύρησε η ψυχή σου. Τι έκανες? Ισορρόπησες τα ασυμβίβαστα.
Ένας ήταν εκεί, άλλος ήταν εκεί, έπρεπε να ισορροπηθούν. Όταν έρχεσαι σε συμβίωση, αυτά αρχίζουν να ισορροπούνται. Έτσι, εγώ θα πρέπει και οι δυο να προσπαθούν. Αν δεν προσπαθεί ο ένας, ο άλλος απλά δυσκολεύεται να προχωρήσει. Και όταν δυσκολεύεται να προχωρήσει, τι συμβαίνει? Απλώς κάποιος θα εγκαταλείψει κάποιον. Δυστυχώς, έτσι συμβαίνει. Όταν εσύ εξελίσσεσαι πνευματικά, τον άλλον δεν τον αντέχεις, δεν μπορείς. Λες, κάτι δεν πάει καλά εδώ, δεν τον μπορώ. Καλημέρα, λέει ο άλλος, και σου είναι ανυπόφορη. Γιατί? Η χρειά του σε ενοχλεί. Ο τρόπος, η μυρουδιά του, τα μαλλιά του, τα μάτια του, ο τρόπος που κοιτάει, ο τρόπος που τρώει. Όλα. Άρα πρέπει και εσύ να συμβαδίζεις. Και να συμβαδίζεις χρειάζεται καθαρότητα. Εξωτερική και εσωτερική καθαρότητα. Καθαρότητα αυτή. Θα μου πεις, ο νους μου όμως που τρέχει σε άλλα θέματα και ας το πούμε αμαρτίες κατά την γενική έννοια της Εκκλησίας, τι είναι ο νους μου? Στο νου μπορούν να προσγειωθούν οτιδήποτε θέλουν. Το θέμα είναι εσύ να μην λειτουργήσεις την πράξη του νου. Ο Γέροντας και Άγιος Παΐσιος λέει, έλεγε το εξής: το ότι προσγειώνονται ελικόπτερα και αεροπλάνα στο αεροδρόμιο των Αθηνών δεν σημαίνει ότι όλες οι ψυχές που κατεβαίνουν είναι καλές και θετικές. Σίγουρα θα υπάρξει μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι αρνητικό. Εσύ γιατί το αφήνεις να περάσει από το τελωνίο σου? Γιατί το αφήνεις? Άφησε το, ξαναβάλτο στο αεροπλάνο και στείλ το. Μην ασχολείσαι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να θυμόμαστε ότι πρέπει να επαγρυπνούμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέμε, αποδέχομαι, αποδοχή. Λειτουργώ την άσκησή μου, γι' αυτό λίγο γίνομαι και ασκητής. Έτσι, πώς λέγεται αλλιώς στον ορθόδοξο λόγο, λέγεται η άσκηση ψυχοφελές τέχνασμα. Ψυχοφελές τέχνασμα. Δηλαδή αυτή η τέχνη, αυτή η τεχνική αν θέλεις, θα αρχίσει να με ευεργετεί. Θα αρχίσει να δημιουργεί υποδομή σε μένα ανάπτυξης, χαράς, ευλογίας. Ο Θεός έδωσε δωρεάν στο Μπακουλί 80 χρόνια τον αέρα όπως το δίνει και σε εμάς, χωρίς να μας ζητήσει τίποτα. Κι όμως μας ζητάει. Μας ζητάει, εάν θέλουμε, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, αν θέλουμε, όστις θέλει, ο πίσω μου ελθεί, να πάρει απαρνησά το εαυτόν και αλλά το σταυρόν αυτού. Βλέπετε ότι ο Κύριος λέει ότι ξέρεις, θέλεις, θα λάβεις το σταυρό σου. Και τι εννοεί το σταυρό μας? Τι εννοεί το σταυρό μας? Ξέρετε την έννοια του σταυρού? Ο σταυρός συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία. Τα τέσσερα στοιχεία τα ξέρετε. Αν πάμε στην φυσιολογία μας, είναι νερό, αέρας, φωτιά, γη. Τα τέσσερα στοιχεία όμως αυτά συνθέτουν το πέμπτο στοιχείο. Ας πάρουμε το ψωμί. Τι είναι το ψωμί? Είναι η σύνδεση τα βή ακριβώς να αλλάξει τον εαυτό του στην πνευματικότητα. Οι Άγιοι είναι πολυπνευματικά όντα, είναι πολυχρωματικά όντα και γι' αυτό μπορούν και παρέχουν σε μας μέρος της αγάπης τους, λέμε. Αγάπη λέμε, όπως βλέπετε μια μάνα υπηρετεί το παιδί της, το ονομάζει αγάπη της, το ονομάζει έτσι, το ονομάζει αλλιώς και ουσιαστικά τη δίνει μέρος του εαυτού της. Άρα λοιπόν η αγάπη είναι πράξη, είναι λειτουργία ζωής, είναι δυναμική, είναι κάτι, είναι αγκαλιά, είναι φαγητό, είναι όλα. Έτσι λοιπόν και στον πνευματικό κόσμο ο Κύριος ή οι γέροντες όταν μας βοηθούν παρέχουν από τον εαυτό τους και πολλές ποιότητες τις οποίες εμείς χρειαζόμαστε μέχρι να μάθουμε κι εμείς στην τεχνική αυτή της πνευματικής πρόοδου να φτιάχνουμε εμείς ήδη. Πολύ περάσαμε και θα το ξαναπώ από τεχνικές και πράγματα τα οποία μας έφεραν σε αδιέξοδα. Δεν πτωούμεθα από αυτά. Παίρνουμε τα καλά πράγματα από αυτά, γιατί το κάθε δρόμος, ακόμη και αδιέξοδος, κάτι έχει να μας προσφέρει. Ακόμη και η έννοια του λανθασμένου είναι πολύ σημαντική να μας δώσει να καταλάβουμε ότι υπήρχε και αυτό.
ότι δεν πρέπει να είμαστε με όπως τα άλογα φορούν εκείνα τα μπροστά τα, πώς τα λένε, αυτά που δεν μπορούν να δουν δεξιά και. Πώς? Παροπίδες. Παροπίδες. Είναι, θα πρέπει να ανοίξουμε. Να ανοίξουμε τα μάτια μας και ακόμη και στο κακό, να δούμε κάτι καλό. Να δούμε κάτι. Να δούμε, παράδειγμα, εχθές θα το πούμε τώρα, παρόλο που θα το πούμε. Μας έφυγε κοιλάκι μέσα, όχι καλό τρόπο. Όμως, σκέφτηκα, όχι αυτά που, τα καλά που θα ζούσε, αλλά τα κακά που θα παίρνει. Και έτσι είπα, Κύριε, πάρε αυτό, και είδα εκείνη τη στιγμή να γεμίζει φως την ώρα της ταφής του. Κάναμε προσευχή τον πατέρας Ιωάννης, η Μαρία και εγώ, κάναμε προσευχή πάνω στο μικρό του έτσι μνήμα και ένιωσα πίσω μου γεμάτο φως. Όταν ο Κύριος παραλαμβάνει ένα μικρό σκυλάκι, με τόση αγάπη σκέψου εμάς. Γι' αυτό λοιπόν μην γελιέσαι. Μην κάνει τον αγώνα σου, αξίζει. Τον αγώνα σου που σου οδηγεί στην πραγματική ελευθερία, όχι στην ελευθερότητα. Έτσι, γίνε ένας μητροφόρος άνθρωπος. Μια ποιότητα μητροφόρου. Λανθασμένη κατάσταση της μητροφορίας είναι η σεξουαλική διαφοροποίηση. Έτσι, παρέμεινε σε αυτό. Παρέμεινε στην δυναμική, στη δυναμική σου που σε παρουσίασε ο Θεός. Δυνάμωσε τον εαυτό σου. Ο Θεός αγκαλιάζει τους πάντες. Γι' αυτό βλέπετε και σας είπα πάλι ότι έχουμε γέροντες που τους ακούτε και λένε «Μπα, αυτός δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα». Ακριβώς. Προσέξτε όμως. Αυτή η μητροφορία πρέπει να ανέβει στο ναό, στα ιερά. Όχι να κατέβει κάτω και να αρχίσει να σε ενοχλεί. Γιατί θα αρχίσει να ενοχλεί. Θα μου πείτε και αν είμαι ένας δυναμικά ερωτικός άνθρωπος, τι να κάνω. Εκεί πλέον εσύ αποφασίζεις. Είναι, φαίνεται ότι είναι μέσα στη δική σου δοκιμασία και εσύ πρέπει να το περιορίσεις, να το ορίσεις, να το απλώσεις, να το σκεφτείς, να το πας μπροστά, να το πας πίσω, να δεις τι τελικά θέλεις να γίνει. Έτσι λοιπόν, η αγάπη του Θεού μας προσφέρει, μας προσφέρεται και εμείς πρέπει να δομήσουμε τον εαυτό μας ώστε να λάβουμε. Να λάβουμε, αλλά για να πάρεις πρέπει να έχεις την υποδομή. Και την υποδομή, αν δεν την έχεις, είναι αυτό που μας έκανε η Πέννη σήμερα. Μας έστειλε να μιλήσουμε στο Zoom. Παράλληλα με την αίτηση μας έστειλε και την υποδομή. Έτσι δεν είναι? Ο Ιησούς Χριστός, παράλληλα με την αίτηση που κάνουμε, θέλω, Κύριε, να είμαι κοντά σου. Ο Κύριος σου στέλνει το link να μπεις, αλλά παράλληλα σου στέλνει και την υποδομή να έχεις τη δυνατότητα να τον προσεγγίσεις. Αλλά εσύ τον προσεγγίζεις. Ή μπαίνεις στο link για να πάρεις αυτό που έχεις ανάγκη για να χρησιμοποιήσεις μεταξύ γονά του κεφαλού. Δεν υπάρχει εξέλιξη μετά. Δεν μπορείς να ανέβεις. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό το επόμενο βήμα. Από το ηλιακό σου πλέγμα, παράδειγμα, να πας στην καρδιακή σου κατάσταση που θα σε διευρύνει, θα σε βοηθήσει, θα σε αναπαύσει, θα σε χαροποιήσει. Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που πρέπει να συμβούν σε αυτό το πέρασμα. Γιατί μη γελιέσαι, δεν θα συμβούν σε αυτό, σε κάποιον θα συμβεί, έτσι λες, αλλά η εξέλιξή μας και η μετάβασή μας από τη μία χρονολογία στην άλλη δεν είναι πάντα θετική. Και σίγουρα θα πάμε στο συν, μπορεί να βρεθούμε και πολλά πίσω, σε άλλη υγεία. Έτσι, αν φανταστείτε να είναι 13, σαν να βάλετε μία γη πάνω στην άλλη. Εσύ νομίζω ότι θα μετασαρκωθείς από τη 13, θα πας στη 14, καλά κρασιά. Θα πας στην 5, ξεκίνα πάνω. Για ξεκίνα πάνω. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε τον αγώνα μας. Να κάνουμε τον αγώνα μας. Και να κάνουμε τον καλό αγώνα. Σ' ό,τι κάνουμε. Σ' ό,τι κάνουμε. Μικρό πράγμα, μεγάλο, ας είναι καλό. Γι' αυτό κάποτε ήμουν μπροστά που ρώτησε τον γέροντα Ιωάννη, τον ρε, του λένε, γέροντά μας,
Θέλω να γνωρίσω τον Θεό, του είπε κάποιος. Του λένε, παιδί μου, ο Θεός μπορείς να τον γνωρίσεις, εδώ είναι, μέσα στην καρδούλα σου είναι, αλλά μπορείς να κάνουμε προσευχή να τον γνωρίσεις. Αλλά δεν σε ρωτήσω κάτι, του λέει, τι δουλειά έχεις. Λέει, είμαι αυτής. Α, μου λέει, τι να σου γνωρίσω, παιδάκι μου, να κάνεις τα κουστούμια σου τέλεια. Έτσι θα γνωρίσεις τον Θεό. Πώς θα γνωρίσει η Πέννη τον Θεό? Να κουρεύει, να φτιάχνει τη δουλειά της με αγάπη, με τελειότητα, και ο Θεός είναι δίπλα της. Ο αδερφός Ιωάννης, σεβασμός στον κόσμο που ανεβαίνει, που διαχειρίζεται, που έτσι, που αλλιώς, και ο Θεός τον προσεγγίζει. Σεβασμός στον εαυτό του. Ο καθένας μας, ό,τι κάνει, η κυρία Μάτα υπηρετεί τον ασθενή σύζυγό της, υπηρετεί με αγάπη, να φτιάχνει το φαγητό με αγάπη, αρχίζουμε και προσεγγίζουμε τον Θεό. Αυτές είναι, σε εισαγωγικά, δυναμικές, οι γέροντες λένε καμιά φορά λανθάνουσες προσευχές. Είναι δηλαδή προσευχές οι οποίες λειτουργούνται και λαμβάνονται ως έτσι, όπως και η αγαθοεργία, όπως και τόσα άλλα ωραία πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αλλά όταν γίνονται με αυτή τη δομή και φτιάχνει αυτό, παράδειγμα, η κυρία Μάτα μας έκανε ένα ψωμί. Ένα καρβέλι. Τάψα στη μικρή και εγώ πήρα το ψωμί προχτές, το έκοψα, ήταν ό,τι είχε μείνει, δηλαδή ήταν πολύ σκληρό. Πιστεύετε ότι ήταν τέλειο, το έβαλα λίγο και ζεστάθηκε και ήταν τέλειο, το έκανε πολύ αγάπη. Και διατηρήθηκε, δεν μούχλιασε και πάνε 2 εβδομάδες. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, προσευχή μας, την ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε τι θα συμβεί στη ζωή σας. Κάθε μέρα θα είναι Κυριακή. Καθημερινά θα έχετε την Κυριακή στη ζωή σας, μέσα στο καθημερινό. Ο Ιησούς θα είναι όλα αυτά τα στοιχεία. Όλα σας φταίνε. Αυτό σας φταίει. Αυτό μας εκείνο. Το ένα έτσι, το άλλο αλλιώς. Όλα να δημιουργούνται και να λειτουργούνται δοκιμασίες. Θα φύγουν αυτά. Με τη χάρη του Θεού όλα φεύγουν. Έτσι λοιπόν και δοκιμασίες να έρθουν. Όταν θα είσαι δυνατός, είδατε λέει, πήκε κάποιος στο νοσοκομείο, κάναν τα απαραίτητα, ήταν δυνατός, έφυγε από το νοσοκομείο. Μπήκε ένας άλλος με λιγότερα πραγματάκια, δυστυχώς κατέληξε. Γιατί όμως δεν είχε ετοιμάσει τον εαυτό του να έχει όλες αυτές δυνατότητες και δυνάμεις. Και πώς το ετοιμάζουμε? Πνευματικότητα. Δίνει δύναμη στον εαυτό μας. Λοιπόν, δίνει δύναμη η πνευματικότητα στον εαυτό μας. Δίνει υγεία στον εαυτό μας. Γιατί έρχονται αυτές οι ουράνιες, ας τις ονομάσω έτσι, βιταμίνες δια του Αγίου Πνεύματος, και έχουμε ένα σώμα δυνατό και ικανό. Εγώ έχω περάσει αρκετά πράγματα και έτσι ασθενείες και βλέπω ότι ο Θεός με διατηρεί και μου δίδει και μου ανοίγει το μυαλό. Κάνε αυτό, κάνε κοινές στην Αθηνά και χειρακίνη. Δεν περιμένω μόνο, αλλά όταν με διευρύνει το μυαλό και μου λέει, να, πάρε αυτά τα βότανα. Κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Έτσι καθοδηγούμε. Κάνε εκείνο. Γι' αυτό λοιπόν η χάρη του Θεού είναι τεραστία. Και εκείνο που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να κάνουμε αποδοχή και παρατήρηση. Παρατήρηση του εαυτού μας. Και λέει κάποιος, και αν εγώ συνεχίζω να μαρτάνω, να συνεχίσεις. Κάποτε βρέθηκα σε ένα συνεργείο. Στο συνεργείο ένας κυριούλης εκεί, για να φτιάξει τα πράγματα, έβριζε Χριστούς και Παναγίες. Είδε εμένα ότι ήμουν ιερέας. Μου λέει, συγγνώμη πάτερ, αλλά άμα τη ρουφιάνω τη βίδα, λέει, δεν τη ρίξω 2 χρόνια Παναγίες, δεν μπαίνει. Του λέω, να σου δώσω μία λύση. Λέει, να μου δώσετε. Λέω, εγώ θα σου επιτρέψω να βρίσεις, γιατί δεν το βρεις με την καρδιά σου, είναι έστω, το στόμα σου βγαίνει. Αλλά θέλω να το παρατηρείς αυτό. Να σκέφτεσαι και να λες, τώρα έβρισα. Τώρα το έκανα. Λέει, με βάζεις τα δύσκολα. Κοίταξε, λέω, για να δούμε τι θα συμβεί. Την άλλη φορά που θα δω, θα μου πεις. Πραγματικά, όταν ξαναπήγα στο συνεργείο, μου λέει, το κόψα. Λέει, γιατί άρχισε να με ενοχλεί. Μέχρι τώρα δεν το είχα παρατηρήσει, μου λέει, το έλεγα έτσι. Αέρα.
Αυτή τη στιγμή που άρχισα να το παρατηρώ, άρχισα να το βάζω πιο λίγο. Λέω, τι κάνω? Το παρατηρώ. Δηλαδή αρχίζω το βιώνω. Είναι σαν μια γυναίκα που εγκυμονεί. Συνήθως είναι αδιάφορο για το παιδί που εγκυμονεί. Δεν είναι κάτι που το έχει απ' έξω. Όταν όμως βγει, αρχίζει και το λατρεύει. Είναι έτσι, κυρία Πέννη, κυρία Μάτα. Αρχίζει και το λατρεύει, γιατί το έχει. Είναι κάτι, έτσι όσο είναι μέσα, είναι άλλο πράγμα, άλλη κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι όταν αρχίζουμε και βιώνουμε τον Κύριο και αρχίζει η λατρεία. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέει τον Κύριο τον λατρεύουμε. Τους Αγίους τους τιμούμε. Έτσι με άλλες διαφορές. Άλλο τιμούμε, τον τιμούμε. Τον έχουμε τον Άγιο Γέροντα Πέσιο και τον τιμούμε. Τον τιμούμε για τον αγώνα που έκανε και για την πορεία που έδειξε σε εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Τον Ιησού όμως τον λατρεύουμε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τόσα και τόσα γίνονται στο Άγιο όνομα του. Να μείνετε στην προσευχή, να έχετε ειρήνη, να έχετε αγάπη, δύναμη, να μπορέσετε να καλλιεργηθούν οι αρετές σιγά σιγά. Δεν απογοητευόμαστε, ο Άγιος Χρυσόστομος αναφέρει ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι απογοήτευση. Δεν απογοητευόμαστε με τίποτα και με κανέναν. Και οτιδήποτε να αρχίσουμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις στον εαυτό μας για να λάβουμε τον Κύριο, πρέπει να αρχίζει η κάθαρση εσωτερικά και εξωτερικά. Έτσι, σε οτιδήποτε υπάρχει σε αποσύνθεση πάνω μας, στο νου μας ή εξωτερικά, βλέπουμε αδυναμίες του Αγίου Πνεύματος να μπορέσουν να εισχωρήσουν. Ας βοηθήσουμε τον Κύριο, μας έδωσε ένα σώμα. Ας το βοηθήσουμε το σώμα να είναι έτοιμο. Από τις σκέψεις μας, με τις καρδιακές μας καταστάσεις, με τις προσευχές μας, ας το βοηθήσουμε. Λοιπόν, οπότε για να έχουμε κι εμείς έναν καλό δρόμο, το πρώτο που θα μας χαρίσει, γιατί λένε καλά ρε παιδάκι να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Και τι θα πάρω? Ο άνθρωπος είναι αόν που θέλει να παίρνει κάτι. Και εγώ σας λέω δεν θα πάρετε τίποτα, θα πάρετε μονάχα την ηρεμία σας. Μέσα σε όλη αυτή την πανδημία, πανδεσία θέσεων, σκέψεων, θετικά αρνητικών πραγμάτων, θα πάρετε τη δική σας ηρεμία. Ή είναι σαν όπως λέγεται στα παλαιά Ευαγγέλια, δεν αναφέρεται στα υπάρχοντα, στα απόκριφα κατά κάποιο τρόπο, κατά τη γέννηση του Ιησού, ο χρόνος σταμάτησε για να προλάβει ο Ιωσήφ να πάει να φέρει τη μαμή. Και πέρναγε δίπλα τους ανθρώπους και για εκείνον δεν υπήρχε χρόνος, σταμάτησε ο χρόνος. Σταμάτησε ο χρόνος. Είναι πολύ σημαντικό, βλέπετε και για τον Ιησού, για την πανδημία, για εσάς, να σταματήσει αυτό, να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή να μην τρέχει τίποτα, εννοούμε, να θωρακίζει την ύπαρξή σας. Βέβαια, χωρίς να σημαίνει ότι σταματάμε να παίρνουμε τα μέτρα ή σταματάμε αυτό ή σταματάμε εκείνο. Ασχέτως, σας λέω πάλι, αν είναι αληθινό, αν είναι ψεύτικο, δεν μας ενδιαφέρει, εμείς τηρούμε τον Κέσσαρα. Τηρούμε, λέει το Ευαγγέλιο, τηρείτε τον Κέσσαρα και από το Θεό, το Θεό. Ας είμαστε προσεκτικοί. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν έχω να σας πω κάτι άλλο για σήμερα. Να έχει την ευλογία του Κυρίου. Μην πτωείστε. Βλέπετε, μας αποδεικνύει καθημερινά ο Θεός ότι η Εκκλησία γίνεται παντού, αρχεί κάποιος να θέλει. Παντού γίνεται. Έτσι, είσαι μόνη σου, παίρνεις εμένα, γέροντα, είμαι εδώ, έχω λίγο χρόνο, τι κάνουμε? Να κάνουμε την προσευχή μας, να πούμε δυο όμως, όπως εχθές το βράδυ. Μπορέσαμε, μπήκαν η Πινελόπη, λέω, η Πέννη, η Τζόρτζια, και ποιος άλλος, και η μικρή. Και ο Σπύρος. Έτσι δεν είναι, Σπύρο? Λοιπόν, οπότε μπήκαμε και κάναμε προσευχή. Είπαμε διάφορα, τι έδωσε ο Θεός. Δεν εγκλωβίζομαστε αν είμαστε δύο, τρεις, πέντε. Λειτουργούμε τον εαυτό μας. Αυτή η τριβή θα φέρει καλά αποτελέσματα. Και το σπουδαιότερο, θα φέρει την ελευθερία σου. Αυτή την αποδεσμευτική ελευθερία, όχι την ελευθερότητα. Γιατί τα περισσότερα συστήματα
βρίσκονται στην ελευθερότητα, μας προσφέρουν ελευθερίες υπό περιορισμό. Και να είσαι ελεύθερος είναι αν δεν είσαι εκείνο, αν δεν είσαι εκείνο, αν δεν είσαι εκείνο, αν δεν κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις. Η ελευθερότητα υπό του νόμου. Βρισκόμαστε σε αυτό το σχολείο. Η γη μας είναι ένα σχολείο. Ας το δούμε και έτσι. Ας χαρούμε τα παιδικά μας έως 90 χρόνια που θα ζήσει ο καθένας. Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια πάνω στη γη. Ας τα χαρούμε. Λοιπόν, και μετά έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Μετά πάλι από την αρχή. Έτσι. Γι' αυτό να έχετε χαρά. Χαρά καθημερινά. Και θα αφήσετε πραγματικά. Κάποιος έλεγε, μου είχε πει κάποιος, όχι, λέει, δεν έχω παιδιά. Δεν έχω παιδιά, βρε παιδί μου, δεν θα αφήσω τίποτα πίσω μου. Και το σκεπτόμουν και έλεγα στην προσευχή μου, ένας άνθρωπος πραγματικά που δεν αφήνει, δεν έχει παιδιά, δεν αφήνει τίποτα πίσω. Κάνεις λάθος. Το DNA του είναι σπαρμένο. Γιατί αν πάμε πίσω του 100 χρόνια, οι πρόγονοί του είναι πάνω από 10.000. Ποιο DNA δεν αφήνει. Έπειτα, όλη η γνώση, όταν είναι να πεθάνει ένας άνθρωπος, μεταφέρεται. Μεταφέρεται. Και φαίνεται αυτό που, δείτε, ανακαλύψεις παλαιών χρόνων που δεν είχαμε τη μετάδοση μέσω ίντερνετ και τα λοιπά αυτόματα, την ίδια ανακάλυψη που έκανε ο Αμερικανός, λέμε, το 1800, και έκανε και ο Κινέζος, την έκανε και ο Αυστραλός, αν σηκώνται σε κάποιο επίπεδο, δηλαδή επιστήμης, ο Ευρωπαίος, που δεν είχαν μαζί μεταξύ τους κάτι. Κοιτάξτε, απλώνεται, υπάρχει το ενοποιημένο πεδίο. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Το ενοποιημένο πεδίο είναι αυτό. Έχουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για το ενοποιημένο και τα τρία αυτά μαζί. Και έτσι κανείς βιώνει. Και το παρελθόν γνωρίζει και το μέλλον. Αυτό ονομάζεται ενοποιημένο πεδίο. Θα τα πούμε κάποια στιγμή, θα έρθει η ώρα του. Γι' αυτό απλώς να έχετε μια καλή μέρα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Bye bye.